ήταν για σένα που η χθεσινή είδηση της μέρας ήταν ότι η Τόνια Σωτηροπούλου παραδέχτηκε τη σχέση της με τον Αλέξη Γιώργου. Κάθε φορά που αναφέρω το όνομα Αλέξης Γιωργούλης, έστω και αν πω ο Αλέξης Γιωργούλης είναι ζυγός, θα γράψει κάποιος η Τόνια Σωτηροπούλου παραδέχεται ότι είναι με τον Αλέξη Γιωργούλη. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν έχω κάτι να πω. Πιστεύεις ότι είναι ένα σύριαλ δίχως τέλος αυτό, με σένα και τον Αλέξη? Είναι ένα σύριαλ που πιστεύω ότι πέρα από τα προβλήματα που έχουμε στη χώρα ταλανίζει πάρα πολύ βαθιά τα μυαλά εκατομμυρίων Ελλήνων και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είμαι αυτός ο άνθρωπος. Σχολιάζανε τη δήλωση που είχες κάνει ότι προτιμούσες να μιλήσεις τη Σινατσάκη από κάποιον άντρα άσχημο, από έναν άσχημο. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η ομορφιά και ως γνωστόν δεν έχω καμία κόπλα σε σχέση με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του οποιοδήποτε ανθρώπου και δεν έχω και κανένα θέμα με τις ταυτότητες. Οπότε επίσης θεωρώ ότι είναι λίγο χαζό θέμα προς συζήτηση και πρέπει να μιλάμε όταν γίνονται τέτοιες ερωτήσεις ή γράφονται τέτοια άρθρα, προφανώς απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν IQ κάτω από το 2%, που δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος στην Ελλάδα που έχει το συγκεκριμένο IQ. Παιδιά, τι είναι